συγκεκριμένη λέξη. Ας βάλουμε τα πράγματα κάτω με την κοινή λογική. Όποιος ψηφίσει ναι στον πρόεδρο, ψηφίζει ναι στην παράταση της κυβέρνησης Σαμαρά μέχρι τον Ιούνιο του 2016. Ψηφίζει ναι στο Σαμαρά ως πρωθυπουργό, ναι στο μνημόνιο, ναι στην κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου. Αυτό ψηφίζει. Από εκεί και πέρα, κατά τη γνώμη μου, το ατύχημα για τη χώρα, επειδή χρησιμοποιήθηκε αυτός ο όρος χτες από τον πρωθυπουργό, είναι ότι έχει έναν πρωθυπουργό που το μόνο που τον νοιάζει είναι η καρέκλα του. Ούτε η χώρα, ούτε καν το κόμμα του. Γι' αυτό και χθες επέλεξε ψέματα, ακρότητες και μαγκές. Και γι' αυτό απέφυγε και όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τορπίλησε και την πρόταση Τσίπρα για σύσκεψη από τον κύριο Παπούλια, όλων των πολιτικών αρχηγών, και την πρόταση για ένα πρώτο βήμα που θα μπορούσε να είναι μια συνάντηση Τσίπρα-Σαμαρά, την οποία έκανε και ο κύριος Μιχελάκης και η κυρία Μπακογιάννη, και ο ίδιος ο Τσίπρας είπε είμαι έτοιμος να το συναντήσω. Ο κύριος Σαμαράς δεν θέλει ούτε καν τη φωτογραφία στο διάλογο με τον Τσίπρα, όχι για εθνική συνένεση, αλλά για στοιχειώδη συνεννόηση ανάμεσα στον Πρωθυπουργό και στον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης για δύο λόγους, κύριε Οικονομέα. Ο πρώτος είναι γιατί είχε αποφασίσει ήδη να υποταχθεί στην Τρόικα. Και αυτό προσπάθησε χθες να κρύψει πίσω από μαγκές. Ότι ξέχασε την πρόωρη και καθαρή έξοδο από το μνημόνιο, ξέχασε το φεύγει το Δουνουτού, ξέχασε το τελειώνουμε με την Τρόικα και χθες ουσιαστικά προανήγγειλε τη συμφωνία με την Τρόικα. Απλώς προσπάθησε με ψευδή επιχειρήματα να κρύψει ότι έχει συμφωνήσει και σε νέα μέτρα που λέγανε ότι δεν θα πάρουν κανένα νέο μέτρο, και σε νέο μνημόνιο και σε παράταση του ισχύοντος μνημονίου και σε όλα. Mm-hmm. Και επειδή ασχολούμαι με αυτά καθημερινά και με την ιδιότητα του Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η πιστωτική γραμμή ενισχυμένων όρων, η CCL, και το αντίστοιχο σχήμα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου είναι, συνοδεύονται με μνημόνιο και τα δύο, Memorandum of Understanding σημαίνει μνημόνιο κατανόησης. Και είναι ό,τι πιο σκληρό υπάρχει σε επιτήρηση αυτό, γιατί υπάρχει και πιο ήπια γραμμή, η PCCL. Για όλα αυτά δεν κουβεντιάσαμε χθες. Επ' αυτού, και θα το συνεχίσουμε μετά γιατί πρέπει να κάνουμε και διάλειμμα. Εσείς ως ΣΥΡΙΖΑ πιστεύετε ότι χρειάζεται η χώρα πιστωτική γραμμή ή όχι? Και αν χρειάζεται, αυτοί που θα μας τη δώσουν πάλι δεν θα μας βάζουν πάλι μνημόνια? Κύριε Οικονομέα, δική σας κυβέρνηση. Κύριε Οικονομέα, αυτό που χρειάζεται η χώρα είναι μια κυβέρνηση που να πει επιτέλους, αντί για νέα μέτρα το 2015, πρέπει να κατέβει το πρωτογενές πλεώνασμα από το 3% που είναι εξωπραγματικό. Διότι αν κατέβει το πρωτογενές πλεώνασμα όχι στο 0 ή στο 1, στο 2%, τότε αυτό σημαίνει 2 δις. Δηλαδή αντί για νέα μέτρα, πιο ρεαλιστικό πρωτογενές πλεώνασμα. Αυτό που χρειάζεται η χώρα είναι μια μείωση του χρέους που είναι μη διαχειρίσιμο, μη βιώσιμο, την οποία έχει υποσχεθεί το Eurogroup με απόφαση 27 Νοεμβρίου του 2012 και τώρα θέλουν να το αθετήσουν και τους διευκολύνει ο κύριος Βενιζέλος και ο κύριος Σαμαράς, όταν ο κύριος Σαμαράς λέει ότι το χρέος είναι βιώσιμο και ο κύριος Βενιζέλος λέει το εξωφρενικό, ότι το χρέος είναι 60%. Η είδηση από τη χθεσινή συζήτηση, κατά τη γνώμη μου, έτσι, είναι ότι έχουμε τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης να λέει πιο δημόσιο χρέος, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, έχουμε 60%. Μα 60% δεν έχει ούτε η Γερμανία. Είναι με την άλλη ανάγνωση την περίφημη, την ξέρετε όλη αυτή τη συζήτηση. Κοιτάξτε, με την άλλη ανάγνωση, κύριε Καμπουράκη, αυτοί που μας κυβερνούν, κυβερνούσαν 40 χρόνια και έφεραν τα μνημόνια, έλεγαν ότι θα βγούμε το 11 στις αγορές, ότι θα βγούμε το 12 στις αγορές, ότι θα βγούμε το 13 στις αγορές, έλεγαν ότι τον Σεπτέμβριο θα πάνε στο Παρίσι για να αρχίσει να φεύγει η Τρόικα και τώρα παρακαλάν την Τρόικα να γυρίσει. Και χθες ο κύριος Σαμαράς, με αυτό το ύφος του μαχαλόμαγκα, συμπεριφέρθηκε ως μπακαλόγατος της Τρόικα. Διότι προανήγγειλε ότι έχουν συμφωνήσει σε όλα. Και πού είναι η σύγκρουση στα Μαρμαρένια Αλόνια? Ναι, και ξέρετε τι πιστεύω εγώ? Ότι αυτή τη στιγμή που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ το μεγάλο κόμμα της αριστεράς που πυρώνει και ευρύτερες προοδευτικές δυνάμεις, ένα σαραντάρι στο τιμόνι και διεκδικεί την εξουσία, είναι μια ευκαιρία και για τις παρατάξεις της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ να κάνουν το ίδιο, να απαλλαγούν από αμαρτωλές πολιτικές ηγεσίες που έχουν καταδικάσει αυτή τη χώρα στην καθυστέρηση. Τι, να διώξουν δηλαδή τους προέδρους των κομμάτων?
δεν υποδεικνύω στα εσωκομματικά τους. Λέω, κύριε Οικονομέα, είναι μια ευκαιρία, λέω. Λέω ότι πρέπει η χώρα και ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί σε αυτό το πράγμα να παίξει το ρόλο του καταλήτη και σε αυτό. Να ανανεώσει. Ακριβώς. Και θα γίνουν, αυτά γίνονται μετά από εκλογές. Να ανανεώσει ριζικά το πολιτικό προσωπικό, διότι αυτοί που μας κυβερνούν 40 χρόνια, πότε εν αλλάξει και τώρα μαζί, εζυγίστησαν, εμετρήθησαν και βρέθησαν ελλειπείς. Διότι σε αυτά τα χρόνια του μνημονίου έχουμε ύφεση 25%, ανεργία περίπου 30%, ανεργία στους νέους περίπου 60%. Τα καλύτερα μυαλά της χώρας έχουν φύγει στο εξωτερικό και την ίδια ώρα ατιμορρησία, διαφθορά, γραφειοκρατία και οι περίφημες μεταρρυθμίσεις. Πού είναι το κτηματολόγιο, πού είναι το απλό φορολογικό σύστημα, πού είναι ο εξυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης, πού είναι η αποκομματικοποίηση της δημόσιας διοίκησης. Όπου αδειάζει μια θέση σε δημόσιο οργανισμό, έναν πρώην πολιτευτή του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας βάζουν. Λοιπόν, φαντάζομαι θα υπάρχει απάντηση από τον κύριο Αντρουλάκη και από τον κύριο Μιχαλάκη αμέσως μετά το διάλειμμα. Πάμε.